Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά. Δευτέρα του Πάσχα, 21 του Απρίλη. Και κάθε κατεργάρι στον πάγκο του από αύριο, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, είτε για την προεκλογική μάχη που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και αναμένεται να κορυφωθεί τις επόμενες ημέρες, είτε για τη διανομή του κοινωνικού μερίσματος και τις εξαιρέσεις που προκύπτουν η μία μετά την άλλη, τις εγκυκλίους που παγώνουν τις προσδοκίες που είχαν καλλιεργηθεί λίγο πριν το Πάσχα από την κυβέρνηση σε χιλιάδες κοινωνικά αδύναμους, διότι οι αιτήσεις κατατίθενται στην ιστοσελίδα του τάξης, αλλά ταυτόχρονα δεν είναι πολλές θετικές απαντήσεις. Από 120.000 αιτήσεις που έχουν κατατεθεί μέχρι στιγμής, μόνο οι 32.000 αιτήσεις έχουν πάρει πράσινο φως και έχουμε να ξεσκαρτάρουμε, διότι θα γίνει επανέλεγχος και έτσι εικάζεται ότι από τις 32.000 αιτήσεις περίπου 20 θα μείνουν για να περιμένουν το 500. Και έχουμε να λέμε. Καλησπέριζω αμέσως την κυρία Ανδριάννα Ζαϊκέλ και τον κύριο Ανδρέα Καψαμπέλη, τους δύο συναδέλφους. Χρόνια πολλά. Αληθώς. Αληθώς. Πάσχα Ελλήνων με πολύ μεγάλη επιστροφή. Εσύ το έζησες. Εγώ το βίωσα, ναι, είναι μάλιστα μια αλήθεια τεραστία. Πάρα πολύ κίνηση, με πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία. Εντάξει, φαντάζομαι ότι συναντηθήκαμε. Μειωμένη όμως η έξοδος. 10%. Ξέρω, δεν είδα πόσο. 10%. Ήταν 10% μειωμένη. Εγώ σας λέω μας έλεγε ο διοικητής της Τροχέας. Στην Εθνική Οδό, έτσι, την επιστροφή από τα Καλάβρητα όπου ήμουν εγώ, εμείς κάναμε πάνω από 4.30 ξεκινήσαμε, φτάσαμε λίγο πριν τις 9. Δυστυχώς είχε πάρα πολύ κόσμο και πάρα πολύ κίνηση. Καλλιεργείται ένας μύθος ότι για ποια κρίση μιλάτε, γιατί γκρινιάζετε και παραπονέστε και βλέπετε όλα αρνητικά. Εντάξει. Από τη στιγμή που να έφυγε ο κόσμος παρά τα ακριβά διόδια, πήγε, πήρε τα αρνιά του, έψησε του και ούτω καθεξής. Γι' αυτό λέμε ότι υπάρχει και 10% μείωση στην έξοδο. Γι' αυτό έπεσε και τη μείωση. Εντάξει, εγώ θεωρώ ότι το Πάσχα για όλους τους Έλληνες συμβολίζει το ότι φεύγουμε, πάμε στο χωριό. Αυτοί που μπορούν. Αυτοί που μπορούν. Αυτοί που μπορούν. Ναι. Ναι. Αυτοί που δεν μπορούν. Και θα προσπαθήσουν. Και αυτοί που δυσκολεύονται και δεν μπορούν, θα προσπαθήσουν τουλάχιστον γι' αυτό να μπορέσουν να φύγουν έστω για την πρώτη έξοδο. Αυτοί που δεν μπορούν κάθισαν εν μέσω Πάσχα μπροστά από τα μηχανήματα να φτιάξουν τις αιτήσεις, Άκη, επειδή το ανέφερες, για το κοινωνικό μέρισμα. Δηλαδή είναι εντυπωσιακό. Η στεγή που αναφέρει ο κύριος Καψαμπέλης προφανώς δεν θα πάνε να ψηφίσουν στις εκλογές, γιατί δεν έχουν οι άνθρωποι ούτε τη δυνατότητα, ας πούμε, να μετακινηθούν από το ένα παγκάκι στο άλλο. Είναι ξεφτύλα αυτά όλα που γίνονται και αυτά που συζητάμε αυτή τη στιγμή. Εμένα με κάνουν να ντρέπομαι, αλλά δεν θα καταφέρουν να με κάνουν να ντρέπομαι που είμαι Ελληνίδα. Τέτοιοι άνθρωποι που κυβερνούν αυτόν τον τόπο και νέοι άνθρωποι που βγαίνουν να υποστηρίξουν αυτές τις πολιτικές. Είναι πραγματικά εξοργιστικό να τους ταρπάζουν σε τέτοιο βαθμό και να σου δίνουν ψίχουλα για να πας να ψηφίσεις. Πόσο γελίο μπορεί να είναι αυτό. Τι προτείνετε όμως, κυρία Παπαδοπούλου, γιατί δεν φτάνει μόνο να τους καταγγέλλετε. Βεβαίως και δεν φτάνει και πρέπει να δούμε από εδώ και πέρα τι θα κάνουμε. Υπάρχει λοιπόν συγκεκριμένη πολιτική που μπορεί να ασκηθεί στη χώρα. Η πολιτική η οποία θα ασκείται. Που θα ανοίξει δουλειές σε νέους ανθρώπους, για παράδειγμα. Για παράδειγμα, θέλετε να πούμε συγκεκριμένα. Παρακαλώ, κάθε χώρα έχει ορισμένα στρατηγικά πλεονεκτήματα. Κάποιους τομείς στρατηγικής προτεραιότητας που θα πρέπει να επικεντρωθούν και εκεί να δίδονται οι επιδοτήσεις. Όπως για παράδειγμα στη χώρα μας είναι ο τουρισμός, τα ξέρουμε, είναι η πρωτογενής παραγωγή, είναι όλα αυτά. Μιλάμε για φορολογία. Ποια φορολογία, αν δεν δημιουργήσεις ένα κοινωνικά δίκαιο, σταθερό φορολογικό σύστημα και με συνταγματική κατοχήρωση για 10 χρόνια. Να μπορέσεις να έχεις ένα ειδικό φορολογικό καθεστώς στην Παραμεθόριο, που αν μου επιτρέπετε, επειδή επισκέφθηκα και τον Εύρο και τη Βόρεια Ελλάδα, όταν πας έξω και έχει 10% φορολογία για να ανοίξει μια επιχείρηση και εδώ πληρώνεις 23% πληρώνεις το ΦΠΑ, 25% πληρώνεις για την επιχείρησή σου και άλλα 42-43% πόσο είναι για το νομικό πρόσωπο, πώς να ανοίξεις επιχείρηση στην Ελλάδα. Δηλαδή είναι πραγματικά αστείο. Δεν το βλέπουν αυτοί που κυβερνάνε. Δεν το αντιλαμβάνονται πόσο απλό είναι. Απλό είναι. Βούληση να υπάρχει και προγραμματισμός συγκεκριμένος. Αλλά έτσι γίνεται όταν οι πολιτικές έρχονται έξωθεν από τον ξένο παράγοντα προς το συμφέρον των τραπεζιτών. Εντάξει, το μέρισμα δεν ήρθε έξωθεν όμως. Δεν μας είπε η Μέρκελ να δώσουν το μέρισμα, έτσι δεν είναι. Δώσανε κάποια ψίχουλα τώρα σε κάποιους ανθρώπους τα οποία θα τους ταρπάξουν πίσω μετά τις φορολογικές δηλώσεις. Όταν θα πάει ο Έλληνας να συμπληρώσει τη φορολογική δήλωση, όσοι καταφέρουν να πάνε και θα τους έρθει μετά στο κεφάλι, για να μην το πω έτσι πολύ λαϊκά όπως μου έρχεται, εκεί θα γελάσει ο κάθε πικραμένος ή θα κλάψει παραπάνω. Μετά τις εκλογές όμως. Δεν το κάνω τώρα. Διαφωνείτε, κύριε Καβαρά?
Δεν διαφωνώ. Πιστεύω ότι είπαμε περίπου τα ίδια, αλλά με διαφορά. Δεσμεύουν τον κύριο Σαμαρά και τον Βενιζέλο που τα υπέγραψε και έχουμε βάλει πάνω από το κεφάλι μας γιουλέκα. Αυτό δεν το καταλαβαίνετε. Σε τι δηλαδή επηρεάζει αυτό στο να βάλουμε τις δομές εκείνες όπου μπορούν να υπάρξει ανάπτυξη πραγματική? Γιατί δεν ασκούμε εμείς πολιτική. Μα δεν ποια πολιτική εμείς επηρεάζεται από τις συμβάσεις, όπως λέτε, και τα μνημόνια? Η πολιτική έρχεται με email από την Τρόικα. Το ξέρετε αυτό, το γνωρίζετε ή ούτε αυτό γνωρίζετε? Η κατάσταση δηλαδή των ιδιωτήσεων μια επιχείρηση έρχεται από την Τρόικα? Η πολιτική τη χώρα σε όλα τα επίπεδα έρχεται από την Τρόικα. Είναι απλό. Πολύ απλό. Έτω. Γιατί δεν το αντιλαμβάνεστε, δεν καταλαβαίνω. Προσπαθώ. Θα προσπαθήσω. Κάντε ό,τι μπορείτε. Ανδρέα, για να πω και στον κύριο Καθαρά να πάρει. Την ανάσταση του τόπου μας, της πατρίδας μας, δεν μπορούμε να την περιμένουμε σαν θείο θαύμα. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει όλοι μας να παλέψουμε γι' αυτό. Και ο τρόπος για να το κάνουμε είναι στην κάλπη. Έρχονται και οι ευρωεκλογές. Και μιας και είμαστε σε αυτό το κλίμα, επιτρέψτε μου να πω ότι με την ψήφο μας ουσιαστικά υπογράφουμε την πολιτική που θέλουμε να έχουμε, την καθημερινότητα που θέλουμε να έχουμε, τη ζωή που θέλουμε να έχουμε. Κάθε ένας θα πρέπει να αναλύσει τι είναι αυτό που προτείνει η κάθε πλευρά, εκτός από το ποτάμι που λέει ότι μετά τις εκλογές θα μας πει τι θα κάνει, έτσι ώστε με κριτικό πνεύμα να μπορέσει να πάει στην κάλπη, να συμμετέχει. Είναι το πιο σημαντικό απ' όλα, διότι θα πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι η αποχή είναι η πρημοδότηση της μειοψηφίας. Και αυτό το έχουμε δει πολλάκις να συμβαίνει στη χώρα μας. Να μην ξαναπληρώσουμε αυτό το λάθος. Να αποφασίσει να τιμωρήσει, κυρία Παπαδοπούλου. Γιατί να υπάρχει αίσθηση ότι τα μισά κόμματα ζητούν απλά ψήφο τιμωρητική. Χωρίς πρόταση. Το κίνημα των ανεξαρτήτων Ελλήνων ζητά όχι πρόταση τιμωρίας, πρόταση πολιτικής την έχει διατυπώσει. Και αυτή τη στιγμή εμείς λέμε ότι στις ευρωεκλογές θα πρέπει να αποφασίσουμε τι πορεία πρέπει να έχει η χώρα μας στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Υπάρχουν δύο τάσεις. Ποιος είναι ο πύχης για αυτές τις εκλογές, όχι για τους ανεξάρτητους Έλληνες ειδικά. Το διακύβευμα. Όχι ο πύχης, ο εκλογικός, γιατί ουσιαστικά τώρα μπαίνουμε στην τελική ευθεία. Πρέπει να ξέρουμε και πώς τοποθετείται κανένας, ο καθής, απέναντι στο αποτέλεσμα. Δηλαδή για εσάς ποιο συσχετισμός δυνάμεων θα είναι θετικός και ποιος αρνητικός? Τώρα αυτό που με ρωτάτε, να σας πω πολύ απλά σαν Ελληνίδα πολίτης, ότι δεν υπάρχει για μας πύχης πόσο πάνω, πόσο κάτω κτλ. Εμείς θέλουμε να δούμε αν ο ελληνικός λαός επιθυμεί μια πορεία συγκεκριμένη στις ευρωεκλογές. Δηλαδή μια πορεία του ελληνικού κράτους μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ενάντια στην ομοσπονδιοποίηση η οποία προωθείται από συγκεκριμένες χώρες με ηγεμονικές αξιώσεις. Το ποσοστό που θα προκύψει από την Ευρωκάλπη θα είναι διαφορετικό από αυτό το οποίο παρατηρούμε τελευταία στις δημοσκοπήσεις? Ναι, γιατί θα πρέπει να σας πω ότι δεν εμπιστεύομαι και προσωπικά τις δημοσκοπήσεις, δεν τις εμπιστεύεται και ο ελληνικός λαός από τις συζητήσεις που έχω κάνει. Δεν θα είναι η πρώτη φορά ίσως. Τι το λέτε αυτό, ο κ. Χαϊκάλης έρχεται τρίτος στην περιφερειατικής από τις δημοσκοπήσεις. Οι δημοσκοπήσεις, να σας πω, είτε είναι μεγάλα τα ποσοστά, είτε είναι μικρά τις δημοσκοπήσεις, εγώ δεν τις εμπιστεύομαι. Δεν είναι λίγες οι φορές οι οποίες έδειξαν ένα τελείως διαφορετικό αποτέλεσμα στην κάλπη από αυτό που παρουσίαζαν οι δημοσκοπικές εταιρείες ακόμα και πολύ κοντά στις εκλογικές διαδικασίες. Και εμείς ως ανεξάρτητοι Έλληνες, εσείς θα πρέπει να γνωρίζετε και από τη δημοσιογραφική σας ιδιότητα ότι δεν χαράξαμε πολιτική ποτέ ανάλογα με τα δημοσκοπικά ευρήματα. Κάθε φορά που πέφταμε στις δημοσκοπήσεις δεν αλλάζαμε την πολιτική ούτε όταν ανεβαίναμε. Εδώ αυτό που θα πρέπει να καταλάβει ο ελληνικός λαός είναι ποιο είναι το διακύβευμα και το ζητούμενο των ευρωεκλογών. Υπάρχουν δύο τάσεις και θα πρέπει να το καταλάβουν όλοι αυτό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό που λέει ο κύριος Κότσιας δεν σας καλύπτει? Ότι το ζητούμενο είναι η αντιμετώπιση της ανεργίας πάνω και πέρα απ' όλα. Ναι, αλλά πώς να αντιμετωπίσεις την ανεργία όταν θα πας σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση στην οποία κουμάντο εισαγωγικά θα κάνουν οι υπερεθνικοί θεσμοί και όχι οι διακρατικοί, διότι είναι παράλληλοι θεσμοί αυτοί μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι πρέπει να ενισχυθούν οι διακρατικοί θεσμοί, να ενισχυθεί ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Δηλαδή να έχουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση των λαών, των εθνών κρατών, των κρατών μελών. Ουσιαστικά και όχι μια Ευρωπαϊκή Ένωση τεχνοκρατών, υπαλλήλων διορισμένων από αυτούς που προωθεί συγκεκριμένη μερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ηγεμονικών αξιώσεων. Επιτρέψτε μου να χρησιμοποιήσω και την επιστημονική μου ιδιότητα ως διεθνολόγος για να σας πω και το εξής. Βασικό αίτιο πολέμου είναι η άνηση ανάπτυξη. Η άνηση ανάπτυξη οδηγεί σε ηγεμονικές αξιώσεις αυτή της Γερμανίας που παρατηρούμε σήμερα στον ευρωπαϊκό χώρο. Υπάρχει ένας συγκεκριμένος τρόπος για να το αντιμετωπίσεις αυτό. Δίνεις την ισχύ στους λαούς, δηλαδή στους εκπροσώπους των λαών, των εθνών κρατών και όχι σε διορισμένους υπαλλήλους. Είναι ο μόνος τρόπος, δεν υπάρχει άλλος. Ναι, κύριε Καρδαρά. Το βασικό είναι ότι έχουμε ευρωεκλογές. Πιάστηση κυβέρνησης
στο Υπουργείο Οικονομικών να ζητήσουν να διορθωθεί άμεσα η αδικία που συντελείται σε βάρος χιλιάδων υποτιθέμενων δικαιούχων του ΜΕΡΙΣΜΑ. Και να προσθέσω στο ερώτημα. Έτσι, δεν θα πάτε. Δεν θα πάτε γιατί θα σας πούνε όχι. Αν δεν υπάρξει διόρθωση, θα παραιτηθούν οι νέοι υποψήφοι από τα ευρωψηφοδέλτια σε ένδειξη διαμαρτυρίας, διότι αφορά νέους ανθρώπους όλο αυτό. Εγώ σας ανέφερα και πριν ότι εμείς δεν θα είμαστε αυτοί που θα απολογηθούμε για όλα τα λάθη που έχουν γίνει στην Ελλάδα τα τελευταία 30 χρόνια. Όχι, αυτό είναι άδικο. Είναι άδικο. Είπα ότι οποιασδήποτε δυσλειτουργίες θα πρέπει να διορθωθούν. Θα πρέπει να επαχθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι συμπολίτες μας. Άστεγοι, άνεργοι, είναι πολύ δύσκολες στιγμές που περνάει η ελληνική κοινωνία. Αλλά δεν μου αρέσει να λαϊκίσω και να πω τα πράγματα μόνο σε επίπεδο άρνησης. Για να μην βάζουμε σε δύσκολη θέση μόνο τον κύριο Κότσορα, να πούμε ότι και οι βουλευτές οι οποίοι έβγαιναν και έλεγαν εμείς δίνουμε κοινωνικό μέρισμα και πανηγύριζαν και έλεγαν είναι άφαντη και τώρα. Δεν υπάρχει κανείς, δεν άφαντη. Έχει απαντήσει κανείς και φαντάζομαι ότι ούτε από αυτούς αναμένουμε από εκείνους οι οποίοι πήγαν στη Νέα Δημοκρατία στη Συγκρού να διαμαρτυρηθούν για την φορολόγηση των αγροτών. Φαντάζομαι δεν αναμένουμε αύριο να δούμε ίδια διαμαρτυρία για το θέμα της, των ανέργων που δεν μπορούν συλλογή υπογραφών, για παράδειγμα, προκειμένου να φύγουν οι εξαιρέσεις από την εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών. Πότε ανοίγει η Βουλή, θα εντάξει, περίμενα. Μετά το Θωμά, εικάζω. Ή νωρίτερα. Μεγάλες διακοπές. Ορίστε, κύριε Καρδαλά, και τελευταία κυρία Παπαδοπούλου. Κοιτάξτε, ως γνωστόν, 25. Επειδή η λέξη λαϊκισμός έχει αναχθεί σε επιχείρημα έλλειψη άλλων. Και επειδή εμένα μου αρέσει να βλέπω ρεαλιστικά τα πράγματα, θα πρέπει να πω ότι το δικαίωμα της ψήφου πρέπει ο καθένας να συνειδητοποιήσει ότι είναι δύναμη. Δηλαδή, όσο και να διαμαρτυρηθούμε στον δρόμο, όσο και να φωνάζουμε στα σπίτια μας, όσο και να γκρινιάζουμε, όσο και να εξιστάμεθα στην τηλεόραση ή οπουδήποτε αλλού, εάν δεν πάμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη δυνατότητα που μας δίνει το δημοκρατικό πολίτευμα, το οποίο πλήττεται βάναυσα από τη σημερινή συγκυβέρνηση των κυρίων Σαμαρά και Βενιζέλου, τότε δεν έχουμε κανένα περιθώριο μετά τις εκλογές να γκρινιάξουμε ούτε γιατί δεν έχουμε σπίτι, ούτε γιατί δεν έχουμε δουλειά, ούτε για τίποτα άλλο. Διότι λύση και προοπτική και ελπίδα υπάρχει. Αλλά υπάρχει με συγκεκριμένες πολιτικές, με έναν άλλο δρόμο. Τα παλιά τα δοκιμάσαμε, δεν μας καλύπτουν. Το ένα ψέμα μετά το άλλο. Προεκλογικά ο κ. Σαμαράς άλλα έλεγε στα 12 σημεία, άλλα είπε, αλλά δεν χρειάζεται να πάμε και τόσο πίσω. Τα ίδια είπαμε και σήμερα στην εκπομπή με το κοινωνικό μέρισμα. Είναι δοκιμασμένες πολιτικές, οι οποίες είναι αποτυχημένες και οι οποίες είναι ένας πρωθυπουργός δίθεν ανάπτυξης. Σας παρακαλώ, μην με προκαλείτε, γιατί θέλω να κλείσουμε όμορφα την εκπομπή και τουλάχιστον εγώ αισθάνομαι ντροπή να έχω αυτόν τον άνθρωπο πρωθυπουργό. Ειλικρινά, έτσι όπως σας το λέω. Μην μεταθέτετε όμως πάμε τόσο πολύ την ευθύνη στους Έλληνες πολίτες. Καταλαβαίνετε, δεν μεταθέτω ευθύνη. Καμιά φορά η οργή, η οποία αισθάνονται η αγανάκτηση, ότι τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει, το ότι δεν πείθονται πολλές φορές από τις προτάσεις που ακούσα από την αντιπολίτευση. Καμιά φορά όλο αυτό είναι αναστατικός παράγοντας για μια σωστή κρίση. Σωστά. Και είναι δηλαδή, και δικαιολογημένο. Δηλαδή, μην λέω ότι φταίνε οι Έλληνες πολίτες που αν δεν ψηφίσουν εμάς αύριο θα έχουμε. Είναι δικαιολογημένο να αισθάνονται έτσι και όταν σου λένε το ένα ψέμα μετά το άλλο, είναι και απολύτως φυσιολογικό να νιώθεις καχύποπτο σε οτιδήποτε καινούργιο πάει να δημιουργηθεί. Έτσι, λογικό έτσι. Είναι. Αλλά παρόλα αυτά δεν μπορούμε να μένουμε με σταυρωμένα τα χέρια, ούτε να αφήνουμε μειοψηφίες ταϊσμένων ανθρώπων που θα πάνε στις κάλπες να ψηφίσουν για να συνεχίσουν να συντηρούνται, να αποφασίζουν αυτοί για όλους εμάς που θα πάμε να ψηφίσουμε, όσοι δεν πάνε να ψηφίσουν. Αυτό είναι το μόνο που λέω. Σας ευχαριστούμε όλους πολύ, και τον κύριο Κότσια και τον κύριο Παπαδά και την κυρία Παπαδοπούλου. Καλή επιτυχία να πούμε και στους τρεις. Ναι. Καλή επιτυχία να έχετε και καλή δύναμη. Αύριο περισσότερες εξαιρέσεις. Μου στέλνει φίλο και μου λέει το κοινωνικό μέρισμα θα έχει το επιδόματο θέρμανση. Θα παραμείνει και αυτό αδιάθετο τελικά. Να δούμε. Το επιδόμα θέρμανση δεν έχει μπει. Δεν έχει μπει. Όχι, ακόμα περιμένει ο κόσμος. Δεν έχει μπει τον Αύγουστο. Καλή σας νύχτα, να είστε καλά.